Πολλά συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο. Είναι η πιο κλισέ ερώτηση που μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω πώς νιώθεις. Είσαι ένα παιδί 16 ονών, τώρα ξεκινάς την καριέρα σου και έπαιξες ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι βασικός. Έντονα συναισθήματα. Χάρηκα πολύ για σήμερα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Ευχαριστώ τον προπονητή που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό. Παλέψαμε, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και θεωρώ ότι τις επόμενες φορές θα πάμε καλύτερα. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι σήμερα έγινες μόλις ο πιο νέος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι? Δεν το ήξερα. Μου το είπαν μέσα τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θεωρώ ότι τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Και αυτή τη στιγμή το ρεκόρ έσπασε και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όταν είσαι το βράδυ στο σπίτι και φανταζόσουν ότι πώς θα έρθει αυτή η στιγμή για να ξεκινήσεις βασικός, ήταν έτσι όπως το είχες στο μυαλό σου, ήταν καλύτερα, ήταν χειρότερα? Κοιτάξτε, ένας ποδοσφαιριστής όταν ξεκινάει από τις μικρές κατηγορίες, από την Ακαδημία, το όνειρό του είναι να παίξει την πρώτη ομάδα. Σήμερα πραγματοποίησα το όνειρό μου, έπαιξα βασικός σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να πω ότι με τη σκληρή δουλειά και ταπεινότητα και υπακοή στις εντολές του προπονητή θα συνεχίσω να τα πάω εξίσου καλά. Τα επόμενα όνειρά σου? Τα επόμενα όνειρά μου είναι να καθιερωθώ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο.